Είμαστε σήμερα εδώ στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως Περιφέρεια Κρήτης για να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για τη διάδοση του σκακιού σε επίπεδο Κρήτης. Διαχρονικά στηρίζουμε την διάδοση και την εκμάθηση του σκακιού, θεωρώντας ότι μπορεί να δώσει μεγάλη ωφέλεια σε μικρούς και μεγάλους η εκμάθησή του. Σήμερα στο ΕΛΜΕΠΑ είχαμε την τύχη να φιλοξενούμε και ηλικίες πολύ μικρότερες των φοιτητών που έμαθαν για την δράση μας και ήρθαν να παρακολουθήσουν πώς τι γίνεται και πώς γίνεται, πώς πραγματοποιείται το άθλημα του σκακιού, να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες και θέλουμε μέσα από τις δράσεις μας που είναι σε επίπεδο, πραγματοποιείται σε επίπεδο Κρήτης και όχι μονάχα στο Ηράκλειο, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, να δώσουμε το κίνητρο, το έναυσμα στους ανθρώπους που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, να μάθουν περισσότερα και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα το αγαπήσουν έχοντας την εμπειρία αυτή από κοντά. Η δράση για μας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να φιλοξενούμε τέτοιου είδους δράσεις. Καλλιεργούν και προάγουν και το Πανεπιστήμιο, αλλά προάγουν και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και προσφέρουν, είναι μια δράση που προσφέρει κάτι διαφορετικό από τα μαθήματα που γίνονται στους χώρους μας. Επομένως, θα θέλαμε να δούμε μέσω αυτών των activities, μέσω αυτών των δράσεων, οι φοιτητές μας να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, την ομαδικότητά τους και το αθλητικό τους πνεύμα. Θα θέλαμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας από το άθλημα του σκάκι, του χρόνου να είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε αυτή τη δράση, αλλά και να φιλοξενήσουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Σκάκι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ ευχάριστη και πολύ μεγάλη έκπληξη. Το 52ο, η 5η τάξη του 52ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου μας επισκέφθηκε στην σημερινή προγραμματισμένη δράση μας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τη διάδοση του σκακιού στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φυσικά το κοινό που περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε ήταν κυρίως φοιτητές, ήταν με μεγάλη χαρά. Σήμερα μειώσαμε το μέσο όρο ηλικίας, ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά που δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ χαιρόμαστε που πήρανε αυτό το μήνυμα που θέλουμε τόσο απλόχερα να δώσουμε σε όλη την κοινότητα, ότι το σκάκι μπορεί να είναι τόσο χρήσιμο όσο και πολύ διασκεδαστικό. Το πρόγραμμα δράσης, επιμόρφωσης και διάδοσης του σκακιού, το οποίο υλοποιείται από την Novelty Kinsep, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή αυτό, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα μια κοινωνική καινοτομία πολύ ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς κατευθύνεται σε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες. Πιο σημαντικό να αναφέρουμε, αυτοί οι τέσσερις πυλώνες είναι πρώτα απ' όλα η πανεπιστημιακή κοινότητα. Κάναμε 10 δράσεις στα πανεπιστήμια, στα 3 μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πηγαίνοντας σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νησιού. Η δεύτερη δράση έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορέσουν να πάρουν μια πρώτη ιδέα για το πόσο σημαντική είναι η εξάπλωση του σκακιού, να δουν τα μεγάλα ωφέλη της που μπορεί να υπάρχει από την εκπαιδευτική, στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν κάποιος ασχολείται με το σκάκι και φυσικά να πάρουν και κάποια ερεθίσματα για να μπορέσουν οι ίδιοι να το αναπτύξουν μέσα στην σχολική κοινότητα, είτε μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων, είτε μέσω άλλων παράλληλων δράσεων. Ο τρίτος πυλώνας δράσης του προγράμματος αυτού είναι η εξάπλωση του σκακιού στους δύο σεισμόπληκτους δήμους, όπου εκεί 200 παιδιά θα μπορέσουν να πάρουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται και δώρο μια σκακέρα για να μπορέσουν να εξασκούνται και να μεταφέρουν σε όλες και στους δύο δήμους μέσα στο σπίτι, να μπει από άκρη σ' άκρη των δύο δήμων το μήνυμα ότι το σκάκι είναι για όλους. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε, ότι το μήνυμα με το σκάκι είναι για όλους, ότι μας κάνει να περνάμε πολύ καλά και ταυτόχρονα μας κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτό θα το οριστικοποιήσουμε, θα το δηλώσουμε με την τελευταία πυλώνα δράσης, που είναι η δράση σε κεντρικές πλατείες, μία σε κάθε νομό, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με την οποία θα ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό έργο που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Novelty Kinsep. Πρόσφατα, με βάση μια ενότητα της γλώσσας που έχει σχέση με τα παιχνίδια, ανακαλύψαμε το πόσο αρέσει στα παιδιά το σκάκι. Είδαμε ότι γίνεται η δράση εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ και δεν χάσαμε την ευκαιρία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ ωραία η διοργάνωση. Τα παιδιά παίζουν, περνάνε καλά και ταυτόχρονα μαθαίνουν. Υπάρχει μεγάλο πάντως ενδιαφέρον και ρίψα για να μάθουν αυτό το άθλημα. Εννοείται. Και τώρα μάθαμε ότι θα γίνουν και αγώνες του χρόνου. Γίνονται κάθε χρόνο σχολιακοί αγώνες. Οπότε με βάση αυτό και την αγάπη των παιδιών μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς του χρόνου το Μάρτιο, αφού έχουμε μαθητές που τους αρέσει και το αγαπάνε. Ρωτάνε πράγματα, θέλουν να μας δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, έδειξαν ενδιαφέρον και πριν στην παρουσίαση του παιχνιδιού. Δυστυχώς εγώ δεν ξέρω σκάκι, οπότε δεν μπορούσα να τους βοηθήσω στο σχολείο. Και αφού είμαστε δίπλα στο ΕΛΜΕΠΑ, βρήκαμε την ευκαιρία για να έρθουμε εδώ πέρα, να το ανακαλύψουν σαν παιχνίδι και σαν άθλημα και οι υπόλοιποι μαθητές που δεν το ξέρουν και να εξαρχηθούν και όσοι το ξέρουν ήδη. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον κύριο Κώστα και την Novelty για να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για την έκδοση του σκακιού. Είναι πραγματικά δράσεις σαν αυτές που βοηθάνε να εξαπλωθεί η αγάπη για το σκάκι, ειδικά και στις μικρότερες ηλικίες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι από ένα μικρό χωριό του Εύρου και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να συμμετέχω σε τέτοιες όμορφες δράσεις, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που τώρα πια μπορώ να βοηθήσω να εξαπλωθεί έτσι το σκάκι.